Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και για τη σημερινή ημέρα που μας αξιώνει να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή η οποία δημιουργείται από τις δικές σας ερωτήσεις και με τη χάρη του Χριστού εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο από το Λόγο του Θεού λέμε τις δικές μας απόψεις. Θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη ότι διεκδικούμε σε καμία περίπτωση την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε όλοι μαθητές και όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από τον Άγιο και αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού και θεωρούμε ότι ο μόνος διδάσκαλος όλων ημών είναι ο Ιησούς Χριστός, καθώς είναι και ο μόνος καθηγητής μας και ο μόνος ο οποίος φροντίζει όλους εμάς είναι ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση της αγαπητής Κέτης. Έχει δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι: οι αναγεννημένοι που δεν δέχονται την βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και στη Βασιλεία των Ουρανών? Αγαπητή Κέτη, η αλήθεια είναι ότι κριτής ζώντων και νεκρών είναι μόνο ο Χριστός, γι' αυτό και δεν έχουμε βεβαιότητα στην απάντηση αυτή καμία. Μπορούμε όμως μέσα από το Λόγο του Θεού να διερευνήσουμε, να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ποια θα ήταν η γνώμη του Θεού. Επαναλαμβάνω όμως ότι τη γνώμη μας και τις απόψεις μας επάνω στην κρίση του Χριστού είμαστε πολύ μικροί, ασήμαντοι για να μπορέσουμε να την εκφράσουμε. Όμως είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού και στη συνέχεια εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία αποκαλύπτει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο που τον επισκέφθηκε κάποιο βράδυ για να μάθει γι' αυτόν και γι' αυτά που λέει. Είναι γεγονός λοιπόν αναμφισβήτητο ότι αν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο και αν δεν βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, θεωρητικά, έτσι όπως το διαβάζουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτό εννοώ λέγοντας θεωρητικά, δεν μπορεί να δει αλλά ούτε να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ακόμη όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι γραμμένο και επίσης η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Άρα λοιπόν η αναγέννηση είναι ένα έργο που ο Θεός κάνει δια του Ιησού Χριστού σε αυτούς τους οποίους προσκαλεί και οδηγεί τους ανθρώπους σε σωτηρία. Αλλά επίσης ένα έργο που κάνει ο Θεός είναι όταν ο άνθρωπος έστω και την τελευταία στιγμή επικαλεστεί το όνομα του Χριστού με πίστη, ζητήσει τον Χριστό και πει «Κύριε σώσε με», ο Ιησούς Χριστός εκείνη τη στιγμή τον σώζει και τον οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σωτηρίας είναι ο ληστής, ο οποίος στεκόταν στα δεξιά του Ιησού Χριστού και ο οποίος στην αρχή της Σταύρωσης, δηλαδή στις 12 η ώρα περίπου, ονείδιζε μαζί με τον άλλον ληστή, τον κρεμάμενο εξ αριστερών του Ιησού Χριστού. Μετά όμως από τρεις ώρες επάνω στο Σταυρό, ήρθε σε μετάνοια ο εκ δεξιών ληστής και στράφηκε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν όταν άκουσε και πάλι τον εξ αριστερών ληστή να ονειδίζει τον Ιησού και του είπε, και μάλιστα καλόν θα ήταν
να το βρίσκαμε από μέσα, γιατί είναι πιο ασφαλές. Λέει λοιπόν, «Εις δε τον κρεμαστέ των κακούργων εξ αριστερών, ευλασφήμι αυτόν λέγον, αν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος ο εκ δεξιών, επέπληκτεν αυτόν λέγον, ουδέ τον Θεόν δε φοβήσαι. Εσύ ο οποίος είσαι σε αυτή την καταδίκη, και εμείς μεν δικαίως πάσχομεν, διότι άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτός όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Και στρέφεται προς τον Ιησούν και λέγει προς αυτόν, «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δηλαδή είναι σαφές ότι αυτός ο άνθρωπος πίστεψε μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο των τριών ωρών και μετενόησε ζητώντας το αίμα του Ιησού Χριστού, ζητώντας σωτηρία από τον Χριστό. Όχι, το αίμα δεν το ήξερε ακόμη, σωτηρία από τον Ιησού Χριστό, και αφού πίστευσε και μετάνιωσε, έστρεψε το βλέμμα του προς τον Κύριο και τον επεκαλέστη λέγοντας, «Θυμήσουμε, Κύριε». Κύριε ήταν πολύ μεγάλη λέξη να πει αυτός ο ληστής, την επίγνωση η οποία προήλθε από την πίστη του. «Κύριε, θυμήσουμε όταν θα έρθει στη βασιλεία σου». Και έτσι λοιπόν είναι αληθινός ο λόγος του Θεού, ο γραμμένος από τον Απόστολο Παύλο προς τους Ρωμαίους, ο οποίος λέγει, «Πλησίων είναι ο λόγος σου, εν το στόματί σου και εν την καρδία σου», δηλαδή ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττουμε. «Ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε Αυτόν, θέλεις σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς πίστεως, προς σωτηρία, διότι είναι, λέγει γραφή, πάσο πιστεύων επ' Αυτόν δε θέλει κατεσχυνθεί. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου και Έλληνος, διότι και Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, είναι Κύριος πάντων, πλούσιος προς πάντας τους επικαλουμένους Αυτόν, διότι είναι γεγραμμένο, πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί». Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο άνθρωπος πιστεύει δια της ακοής του Λόγου στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς πιστεύει έρχεται σε επίγνωση της αμορτωλότητός του και όπως είναι και αυτό γεγραμμένο και θέλω να το διαβάσω, «Η Χριστότης του Θεού τον φέρνει σε μετάνοια, μετανοεί, εξομολογείται στον Ιησού Χριστόν λέγοντας, συγχώρεσέ με για όλες μου τις αμαρτίες και επιστρέφει στο Θεό, επικαλείται το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ σώσε με, και ο Κύριος μας τον σώζει και σώζεται η ζωή αιώνια». Άρα λοιπόν, όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού έστω και την τελευταία στιγμή στη ζωή του, φαίνεται από το Λόγο του Θεού ότι σώζεται, όπως ο ληστής, γιατί προϋπάρχει για να επικαλεστεί στο όνομα του Χριστού, προϋπάρχει η μετάνοια και η συγχώρεση των αμαρτιών του από τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι ακούγοντας το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος αναγεννάται, αλλάζει η ζωή του, γίνεται νέο κτίσμα, καθώς είναι και γραμμένο «τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα», νέος άνθρωπος, τα αρχαία παρέρχονται, τα παλαιά παρέρχονται, νέα κάνει τα πάντα ο Χριστός στη ζωή του. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός που αναγεννάται, δηλαδή αλλάζει η καρδιά του και από σκληρή και αμετανόητη γίνεται απαλή και τρυφερή, ώστε μπορεί να μετανοήσει και να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αλλάζει το πνεύμα του από σκληρό και αλαζονικό, γίνεται και αυτό ταπεινό και τρυφερό, ώστε μπορεί να συγχωρεί και αυτός κάθε έναν που αμαρτάνει σε αυτόν. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι μόνο αν συγχωρήσετε τις αμαρτίες των άλλων, ο Πατέρας μου ο Ουράνιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες της δικές σας.
αλλά και αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα. Αυτή η αλλαγή είναι τρομακτική, σημαντική η αλλαγή που επέρχεται με το Λόγο του Θεού που αναγεννάει δια Πνεύματος Αγίου τον άνθρωπο. Τρομακτική. Ο άνθρωπος δηλαδή που καπνίζει δεν θέλει ξαφνικά να καπνίσει. Ο άνθρωπος που έπαιζε χαρτιά και δεν μπορούσε ποτέ να τα κόψει, τα βλέπει και τα σιχαίνεται. Ο άνθρωπος που αγαπούσε την αμαρτία, τη σαρκολατρία, που η καρδιά του είχε μίσος και κακία, μέσα σε μια στιγμή, αλλάζοντας την καρδιά του ο Θεός του ανθρώπου, ο άνθρωπος γίνεται ένας νέος άνθρωπος και ο άνθρωπος ο υπερήφανος και ο αλαζόνας, με την αναγέννηση γίνεται ταπεινός και πιστός. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία σωτηρίας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση να αναφέρω, και είναι γραμμένη στην Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. Είναι από το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 14. «Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμο, πράτουσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτι νόμο μη έχοντες, είναι νόμος εις εαυτούς. Η την εσδεικνύουση των λόγων του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών, έχονται συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιό μου». Την ημέρα λοιπόν της κρίσεως, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έτυχε στη ζωή τους να ακούσουν το νόμο του Θεού ή το λόγο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και σε αυτούς ο Θεός έχει διέξοδο σωτηρίας χρησιμοποιώντας τη συνείδηση των ανθρώπων που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, καθώς πιστεύουμε, που είναι το ηθικό στοιχείο που ο Θεός έχει θέσει μέσα στον άνθρωπο, τον φυσικό, ταυτόχρονα και οι διαλογισμοί του, οι σκέψεις του που έρχονται σε αντίθεση. Η συνείδηση του λέει ποιο είναι το δίκαιο, καθώς είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, οι διαλογισμοί του όμως τον οδηγούν στην παράβαση και στην ανομία, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απαντελή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν από τους δύο νικήσει η φωνή του Θεού, τότε για τον Θεό αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος και την ημέρα της κρίσεως που θα γίνει κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αυτή σύμφωνα με το Λόγο του Θεού θα θεωρηθούν σε σωσμένοι. Όμως η ερώτησή σου, αγαπητή Κέτη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι οι αναγεννημένοι που δεν έχουν και δεν δέχονται τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, τελικά θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών? Εδώ είναι μία απάντηση που και πάλι δεν μπορούμε να την πούμε με βεβαιότητα, αλλά μπορούμε να διαβάσουμε μέσα από τη Γραφή και να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς σκέφτεται ο Χριστός, χωρίς όμως με τα βεβαιότητας να το καταφέρνουμε. Το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος το δίνει όχι χωρίς λόγο, αλλά γνωρίζοντας την αδυναμία του ανθρώπου να σταθεί στην παρουσία του Θεού με το πέρασμα των ετών, λέει ο Κύριος ότι θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι η δύναμη του Θεού που στερεώνει τον άνθρωπο στην χριστιανική του ζωή και στη χριστιανική του πορεία. Μάλιστα είναι γραμμένο ότι ο αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενείας μας. Ασθένειες εδώ δεν είναι οι αρρώστιες, γιατί οι αρρώστιες είναι η νόση. Είναι οι αδυναμίες του ανθρώπου. Στις αδυναμίες μας, επειδή το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει, καθώς είμαστε αδύναμοι και δεν έχουμε όλη την γνώση της αληθείας, καθώς να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν εξεύρουμε, γιατί είμαστε και δεν πάβουμε να είμαστε φυσικοί άνθρωποι, αν και μας έχει αναγεννήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, όμως αυτό το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε, που είναι η δύναμη του Θεού πάνω στον αναγεννημένο άνθρωπο, υπέρεν την χάνει, λέει το κείμενο, δηλαδή υπέρμεσιτεύει και μάλιστα διαστεναγμών αλαλήτων, διότι ο ερευνώντας καρδίας ημών εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος
και ότι κατά Θεόν μεσητεύει η πόρτα των Αγίων. Όταν λοιπόν είμαστε αδύναμοι και είμαστε συνήθως αδύναμοι, τότε το Πνεύμα το Άγιο υπερμεσητεύει, ο παράκλητός μας επί της γης, γιατί υπάρχει και άλλος παράκλητος στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός που μεσητεύει υπέρ πάντων των Αγίων προς τον Πατέρα. Αυτός όμως που μεσητεύει επί της γης, παράκλητος επί της γης, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λοιπόν ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, υπερμεσητεύει για πάντα σημάς τους όντας εν αδυναμία, που βρισκόμαστε σε αδυναμία. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού, ο αναγεννημένος δηλαδή, ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, τον οποίον ο Χριστός έβγαλε από το σκοτάδι και τον έφερε στο θαυμαστό αυτού φως, το οποίο άλλαξε τις επιθυμίες της σάρκας, της ψυχής και την αλαζονία του βίου και τον έκαμε νέο κτίσμα, ο παράκλητος λοιπόν το Πνεύμα της Αληθείας δίνει δύναμη στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί και να περπατήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος, καθώς είναι γεγραμμένο υπό μήνας έως τέλους θέλει σωθεί. Άρα το ερώτημα θα μπορούσε να γίνει, χωρίς Πνεύμα Άγιο ο άνθρωπος του Θεού θα μπορούσε να υπομείνει έως τέλους για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Αυτό ας το απαντήσει ο καθένας από μας. Εκείνο που λέω εγώ, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, ότι λέω εγώ είναι ότι χρειαζόμαστε τη δύναμη της Πεντηκοστής, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να συνεχίζουμε να περπατάμε και να στεκόμαστε μέχρι το τέλος. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο κάνει και κάτι άλλο. Μέσα στα πολλά που κάνει, και θέλω να το δούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μάλιστα μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, όπου είναι γραμμένο ότι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πέμπει, στέλνει ο Πατέρας μας, ο Πατέρας ο Ουράνιος εν το ονόματι του Χριστού, μας διδάσκει τα πάντα και μας υπενθυμίζει όσα ο Χριστός είπε. Άρα λοιπόν, και αλλού λέει μάλιστα ότι μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο απαραίτητο το Πνεύμα το Άγιο για να έχουμε δύναμη και να υπομείνουμε μέχρι το τέλος, αλλά είναι απαραίτητο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μας διδάσκει. Διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός, αλλά μας διδάσκει δια Πνεύματος Αγίου, και για να μας υπενθυμίζει τα λόγια του Χριστού, ώστε να οδηγούμεθα εις πάσαν την αλήθεια. Σημαίνει δηλαδή ότι ο πλανών την οικουμένη όλη δεν έχει εξουσία πια επάνω στον αναγεννημένο άνθρωπο, αφενός μεν ούτε να τον αγγίξει, αλλά και στον βαφτισμένο εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή δεν έχει εξουσία να τον πλανήσει, εφόσον ο άνθρωπος βέβαια μένει στερεός και αμετακίνητος στην παρουσία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τέλος, το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι ελέγχει τον κόσμο που είναι δίπλα μας, δίπλα στους αναγεννημένους, ευλογημένους και άγιους ανθρώπους του Θεού. Τους ελέγχει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, μην μεριμνάτε και μην προμελετάτε τι θα πείτε όταν βρεθείτε μπροστά σε ανθρώπους που πρέπει να ομολογήσετε τον Ιησού Χριστόν, γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή θα σας διδάξει τι πρέπει να πείτε, και ακόμη το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή θα μιλήσει αντί για σας. Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει το περιβάλλον μας, όπως είπαμε, περί αμαρτίας, διότι δεν πιστέψανε στον Χριστό και δεν πιστεύουνε στον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού του Ζώντος. Περί δικαιοσύνης, γιατί ο Ιησούς Χριστός πήγε στον Πατέρα, τον Ουράνιο, δεν τον βλέπουμε, αλλά κατοικεί μέσα μας. Και έτσι το Πνεύμα το Άγιο τους ελέγχει περί δικαιοσύνης ουράνιας, θεϊκής, και όχι ανθρώπινης, που είναι σαν ρηπαρών ημάτιων. Και τέλος περί κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου ήδη εκρίθη,
στη ζωή του χριστιανού, γιατί δεν έχει πια εξουσία καμία σε αυτόν, είναι Θεός και άρχον του κόσμου τούτου, αλλά δεν έχει καμία εξουσία επάνω στην Εκκλησία του Χριστού και στους Άγιους ανθρώπους του Θεού. Και τέλος, το Πνεύμα το Άγιο, όσα ακούσει από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, θα πει σε μας, θα αναγγείλει τα μέλλοντα και θα δοξάσει μέσα στη ζωή μας τον Ιησού Χριστόν. Άρα το Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο, γι' αυτό άλλωστε και είναι και υπόσχεση του Θεού, απαραίτητο στη ζωή του χριστιανού, γιατί είναι υπόσχεση του Θεού, ο οποίος λέγει μέσα από το Λόγο Του ότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να μετανοήσει, ύστερα να βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και τότε ο Πατέρας θα στείλει την υπόσχεσή του δια του Ιησού Χριστού σε όλους τους ανθρώπους που όμως, με προϋποθέσεις πρώτον, πιστεύουν ότι ο Χριστός βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και επειδή και δέχονται. Δεύτερον, οι πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού. Τρίτον, υποτάσσονται, υπακούνε το Λόγο του Θεού. Και τέταρτον, εκζητούνε το Πνεύμα το Άγιο. Τέλος, είναι γραμμένο και αυτό, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, όπως συνηθίζω να λέω, μ' αρέσει να λέω, στην Επιστολή προς Εφεσίους, και μάλιστα στο τέταρτο κεφάλαιο και στο προς Εφεσίους Επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο λέγει: μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Άρα είναι απαραίτητο να προσέχουμε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο χαίρεται όταν ζούμε κατά Χριστόν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και λυπείται, και όταν το λυπούμε, τότε στη συνέχεια είναι δυνατόν, εάν δεν μετανοήσουμε γρήγορα και επιστρέψουμε στο Θεό, να το σβήσουμε, και εάν το σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, είναι και πάλι δυνατόν, όταν επιμένουμε στο να μην μετανοούμε, να αποσυρθεί από τον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν χαίρεται και ευαρεστείται στον ευλογημένο βίο, στην ευλογημένη ζωή του ανθρώπου του Θεού, λυπείται όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται ή αμαρτάνει ή λυπεί πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο, ζώντας όχι αγίως, δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα τούτο αιώνα. Σβήνει όταν ο άνθρωπος επιμένει στην αμαρτία του και δεν επιστρέφει στο Θεό, και τέλος αποσύρεται, και τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον άνθρωπο του Θεού, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, όταν το Πνεύμα το πονηρό, το οποίο εξήλθε από τη ζωή του ανθρώπου και από τον άνθρωπο, επιστρέψει και δει τον οίκον του καθαρισμένο αλλά κενό, γιατί έχει αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο, η παρουσία του Θεού, τότε πηγαίνει και φέρνει 7 πνεύματα πονηρότερα και καταλαμβάνουν τον άνθρωπο αυτό, και τα έσκατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Αυτά είναι που θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητοί φίλοι και αδελφοί Κέτη, σαν συμπέρασμα επάνω σε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να δώσω απάντηση, είμαι βέβαιος ότι δεν προσπάθησα όμως να δώσω απάντηση ποιοι και αν όσοι δεν δέχονται το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά μέσα από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού μπορούμε όλοι μας να δεχθούμε, να πιστέψουμε και να υπολογίσουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και εν τέλει, όπως μας προτρέπει ο Θεός, να εξητήσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε όλοι μας να είμαστε πληροφορημένοι από το Πνεύμα το Άγιο για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να ζούμε και πώς πρέπει να περιμένουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ενθυμούμενοι πάντοτε τη γυναίκα του Λότ, η οποία ενώ ήξερε ότι ο Κύριος ελευθερώνει τον Λότ και την οικογένειά του και την εντολή του Κυρίου να μην στρέψει προς τα οπίσω, αυτή στρέψασα προς τα οπίσω, έγινε στήλη άλλατος. Αλλά μην ξεχνάμε ακόμη και την ωραία αυτή παραβολή των 10 παρθένων,
την οποία ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ανέφερε στο λόγο του και αναφέρει στο λόγο του, λέγοντας ότι 10 ήταν οι Παρθένες, οι αναγεννημένοι, δηλαδή ευλογημένοι και άγιοι, αλλά 5 ήταν φρόνιμες και 5 μωρές. Οι 5 φρόνιμες είχαν φροντίσει για να μπορούν μέχρι το τέλος να φτάσουν έτοιμες να εισέλθουν στη χαρά του Κυρίου τους. Οι 5 κατά τον Κύριο ήταν μωρές, οι οποίες δεν φρόντισαν και δεν μερίμνησαν για το μέλλον τους. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει και εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος, αυτός ο οποίος οικοδομεί πάνω στο βράχο, γιατί θα έρθουν οι άνεμοι, οι βροχές και τα ποτάμια, αλλά επειδή έχει οικοδομηθεί στον βράχο, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, η οικία αυτού δεν θα πέσει. Αλλά ο άφρον, ο μωρός, είναι αυτός που οικοδομεί στην άμμο, ενώ ξέρει ότι θα έρθουν τα ποτάμια, οι άνεμοι, οι βροχές, και το σπίτι του θα πέσει. Συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας ο Κύριος μας την παραβολή του αυτή, λέγει ότι δεν θα εισέλθει λοιπόν στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο προσευχόμενος, θα έλεγα εγώ, ο λέγον Κύριε Κύριε, αλλά αυτός που ακούει με προσοχή το Λόγο του Θεού και φροντίζει να πράττει, ώστε να μην είναι επιλύσμων ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου, φροντίζει λοιπόν να πράττει το Λόγο του Θεού, αυτός θα εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, χάριν του Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατρός. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Με τη δεύτερη ερώτηση της αγαπητής Κέτης θα είμαστε στην επόμενη εκπομπή μας, που είναι η γλωσσολαλιά, δηλαδή οι ξένες γλώσσες, είναι το μοναδικό σημείο ότι κάποιος βαφτίστηκε στο Πνεύμα το Άγιο, ή μήπως υπάρχουν και άλλα σημεία, και αν υπάρχουν ποια είναι. Σε αυτή την ερώτηση της αγαπητής Κέτης θα είμαστε Θεού θέλοντος την άλλη φορά, την άλλη Τρίτη. Αυτή την ώρα σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού, σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να συνεχίζετε να μας στέλνετε τις σκέψεις σας, τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις κρίσεις σας, τις αντιρρήσεις σας στη διεύθυνση που τώρα βλέπετε στην οθόνη σας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία Θεού πνευματική στα επουράνια εν το ονόματι του Χριστού του Κυρίου.